Το στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Θανάση Θεοχαρόπουλος, σχολιάζει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο τις δηλώσεις του βουλευτή Μαρίας Ρεπούση σχετικά με την κατάργηση των θρησκευτικών από τα σχολεία, τονίζοντας ότι αυτή ήταν μια πρόταση που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, κάτι που έχουν κάνει και άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα κατά καιρούς. Θα πω μόνο το εξής. Η κυρία Ρεπούση ανέφερε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κάποιες θέσεις, οι οποίες δεν είναι θέσεις μόνο της κυρίας Ρεπούση. Έχουν ξανααναφερθεί οι θέσεις αυτές και από άλλα πολιτικά κόμματα, ήταν και στον νόμο Διαμαντοπούλου. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, ό,τι και να πει η κυρία Ρεπούση, γίνεται ένα τεράστιο θέμα. Στοχοποιείται, δεν είναι σωστό. Πρέπει να γίνεται ένας νυφάλιος διάλογος και να δούμε αν τα μαθήματα τα οποία υπάρχουν στο Λύκειο και ποια μαθήματα πραγματικά πρέπει να έχουν μια γενικότερη στόχευση. Συνεπώς, η Δημοκρατική Αριστερά πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει σε όλες τις απόψεις και αυτόν θα προωθήσει. Είναι πολιτική θέση του κόμματος? Η πολιτική θέση του κόμματος, ξαναλέω, είναι η εξής. Πρέπει να γίνεται ένας νυφάλιος διάλογος. Τις ίδιες θέσεις έχουν τοποθετήσει και άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν ο νόμος Διαμαντοπούλου, ποτέ δεν έγινε συζήτηση. Σε μια επιτροπή της Βουλής γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή στοχοποιείται, κυρία Ρεπούση.